Συμβολική κατάληψη του Δημαρχείου της Πάτρας πραγματοποίησαν το πρωί παρατασιούχοι αλλά και εκπρόσωποι σωματείων των δημοτικών υπαλλήλων. Η κατάληψη γίνεται προκειμένου να συζητηθεί το θέμα ανανέωσης της σύμβασής τους, καθώς αύριο εκδικάζονται τα ασφαλιστικά μέτρα που έχουν καταθέσει. Είναι οι εργαζόμενοι που αύριο κρίνεται η τύχη τους στα δικαστήρια. Δυστυχώς δεν δόθηκε πολιτική λύση από την κυβέρνηση. Έχει μετατοπίσει το πρόβλημα στα δικαστήρια. Και αύριο γίνεται το δικαστήριο για αυτή τη δουλειά. Εμείς τώρα θα φύγουμε. Η κύρια κατάληψη και ο κύριος υπεύθυνος είναι η κυβέρνηση. Θα πάμε στην αποκεντρωμένη. Εδώ ο εργοδότης, ο δικός μας, ο δήμαρχος της Πάτρας, είναι στο πλευρό μας. Ο στόχος μας να υπάρχει δουλειά για όλους, δουλειά με δικαιώματα, παραμένει. Χρειάζεται να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να μείνει ο κόσμος στη δουλειά του, για να προσλάβει ο Δήμος ακόμα περισσότερους, να υπάρχει μισθοδοσία, να υπάρχουν χρήματα να δίνονται για το λαό και όχι για τους λίγους. Αν οι εργαζόμενοι παρατασιούχοι του Δήμου δεν δικαιωθούν και φύγουν από την εργασία τους, αφενός θα υπάρξει σοβαρό πρόβλημα στην καθαριότητα της Πάτρας, τομέας τον οποίο απασχολείται η πλειοψηφία, ενώ θα βρεθούν άνεργοι άνθρωποι με 30 μήνες συνεχόμενης εργασίας, οι οποίοι πολύ δύσκολα θα μπορέσουν να βρουν ξανά δουλειά.